Κύριε Λιώνη, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλά είστε? Μια χαρά, εσείς? Καλά είμαστε, εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Για πείτε μου λοιπόν, πώς σχολιάζετε? Είδα το ΚΚΕ σχολίαζε πολύ καυστικά το tweet του κύριου Μητσοτάκη, ότι οι λίγοι απεργούν και ταλαιπωρούν τους πολλούς. Για να το σχολιάσουμε αυτό και να δούμε και παρακάτω τι γίνεται. Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοφανής, αν θέλετε, ενέργεια σε θεσμικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός να βγαίνει και να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο σε μια, εναντίον μιας απεργίας, ειδικά αν θέλετε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να το κρατήσουμε, είναι αν θέλετε προκλητικό μια κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έχει εκλεγεί με το 24% των εκλογέων. Έχει σημασία να το κρατήσουμε αυτό, έχει πάρει 24% των εκλογέων μία φορά άπαξ, και με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί η ίδια ότι πρέπει να αποφασίσει. Και την ίδια στιγμή η ίδια κυβέρνηση έρχεται και μας λέει ότι για να κάνει κανείς μία μέρα απεργία πρέπει να αποφασίσει το 50% συν ένα όλων των εγγεγραμμένων σε ένα σωματείο, και μάλιστα με ηλεκτρονική διαδικασία, δηλαδή ανοιχτά, με γνώση του εργοδότη και πάει λέγοντας. Αυτό λοιπόν είναι προκλητικό από μόνο του. Ωστόσο, θα αδικούσαμε, αν θέλετε, το πολιτικό σύστημα αν λέγαμε ότι η πρόκληση έρχεται από τον κύριο Μητσοτάκη και την Δημοκρατία, γιατί η λογική αυτή του πώς θα σταματήσουμε τις απεργίες, πώς οι απεργίες πρέπει να περιοριστούν, με ποιο τρόπο το εργατικό κίνημα θα παταχθεί, είτε νομικά, είτε ηθικά, είτε και με τη κρατική βία και την καταστολή, δεν είναι καινούριο φαινόμενο των τελευταίων μηνών. Το έχουμε ζήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε ζήσει ότι τα μνημόνια έχουν περάσει με μια ακραία καταστολή. Έχουμε ζήσει ότι την ίδια καταστολή σε όλα τα επίπεδα είχε η Νέα Δημοκρατία, είχε το Πασόκ στην αρχή, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, και τώρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται και κλιμακώνει αυτή την επίθεση. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς συνολικότερα όλες οι αστικές δυνάμεις δεν θέλουν να επιτρέψουν στο εργατικό κίνημα να μπορεί να απεργήσει, αλλά το εργατικό κίνημα δεν θα τους χαριστεί και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Να δούμε όμως, γιατί αναφέρθηκα μόνο στην πρώτη πρόταση των όσων έγραψε ο κ. Μητσοτάκης. Από εκεί πέρα είπε δύο πράγματα που, αν κάτσουμε και τα συζητήσουμε, μπορεί να έχει και δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό. Λέει, και αυτό σας το διαβάζω πώς ακριβώς είναι για να μην παραξηγηθώ. Και αυτό γιατί μερικοί επαγγελματίες του συνδικαλισμού αντιδρούν στη διαφάνεια. Επαγγελματίες συνδικαλιστές που έχουν χάσει την επαφή τους με τον κόσμο της εργασίας. Εδώ λοιπόν μπορεί να έχει και δίκιο κάπου. Διότι δυστυχώς βλέπουμε υπάρχουν συνδικαλιστές επί χρόνια οι οποίοι μάλλον έχουν χάσει την επαφή τους με τον κόσμο, και ίσως τελικά λένε στην κυβέρνηση ότι το 50-1 να είναι ένα εργαλείο για να γίνει μεγαλύτερη η συμμετοχή των εργαζομένων σε ένα σωματείο και η συμμετοχή τους με πιο δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη μιας απόφασης. Έτσι λέει η κυβέρνηση. Καταρχάς να επισημάνουμε, και θα έπρεπε να το πει η κυβέρνηση αν ήθελε να κάνει αυτή την ανάλυση, ότι μιλάει για τους δικούς της επαγγελματίες συνδικαλιστές, δηλαδή συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, τους επαγγελματίες συνδικαλιστές που έχει θρέψει το αστικό κράτος και η εργοδοσία τα τελευταία 30 χρόνια. Μιλάμε για αυτούς. Εδώ αν θέλετε υπάρχει πρόκληση. Ότι μιλάμε για τους συνδικαλιστές που έχουν προέλθει από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, από τους κόλπους του αστικού κράτους, από τους κόλπους των αστικών κομμάτων, τους ίδιους συνδικαλιστές στην ΓΕΣΕΑ και την ΑΕΔΔΗ, που τους έχουν θρέψει τα κόμματα, τα αστικά κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, αυτούς τους οποίους έχουν αναθέσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο όλο το προηγούμενο διάστημα την εκπροσώπηση του εργατικού κινήματος, ακριβώς για να το αφοπλίσουν. Και η μέθοδος είναι γνωστή. Ξέρετε, η μέθοδος είναι, και δεν εφαρμόζεται μόνο στις κορυφές του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, εφαρμόζεται παντού η ίδια διαδικασία. Δηλαδή τι κάνουμε? Πρώτα απαξιώνουμε κάτι και μετά λέμε τώρα, παιδιά, που απαξιώθηκε, ας το ιδιωτικοποιήσουμε, ας το αλλάξουμε. Έχει γίνει στη ΔΕΗ, έχει γίνει στους σιδηρόδρομους, έχει γίνει όπου και να πάρουμε, και είναι ακριβώς στο ίδιο κόλπο. Δηλαδή λέμε πρώτα, α, δεν δουλεύει αυτό καλά, ας ιδιωτικοποιηθεί. Άρα το πρώτο που θα περίμενε κανείς είναι να κάνει κάποιος, εν προκειμένου ο Πρωθυπουργός, αφού θέλει να ανοίξει το ζήτημα, να κάνει μια τίμια αυτοκριτική για τη στάση που έχει κρατήσει η αστική, που έχουν κρατήσει συνολικά τα αστικά κόμματα με τον κρατικοδίαιτο και εργοδοτικό συνδικαλισμό τα τελευταία 30-40 χρόνια. Να δούμε δηλαδή πώς και γιατί έχουν χάσει την επαφή τους με τους εργαζόμενους, οι ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήματος, η ΓΕΣΕΑ και τη ΑΕΔΔΗ και πάει λέγοντας. Και τις ευθύνες που έχει ο ίδιος, αν θέλετε, εκπροσωπώντας μια παράταξη για αυτή την κατάσταση, και μετά να κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα. Αλλά ξέρετε, και αυτή η συζήτηση χάνει την ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι ότι είτε με το μαστίγιο, είτε με το καρότο την προηγούμενη περίοδο, με το μαστίγιο τώρα,
το αστικό κράτος και οι πολιτικοί του εκπρόσωπος θέλουν να αφοπλίσουν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι αστείο να συζητάμε αν το κράτος των μονοπωλίων, το κράτος των εργοδοτών, το κράτος του κεφαλαίου που τώρα εκφράζεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πριν εκφραζόταν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μου επιτρέπετε για το διάλογο. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο ακροατή, τον φίλο μου τον Σταύρο από τη Νίκαια. Μου λέει το εξής. Πριν λίγο έκανε μια δήλωση ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έθεσε το ερώτημα, γιατί είναι αντιδημοκρατικό για την απεργία να αποφασίζει το 50-1 και όχι τα μέλη του ΔΣ. Ποιο. Εδώ τι απαντάτε. Γιατί. Ναι, σωστό είναι το ερώτημα που θέτει ο ακροατής σας. Γιατί δηλαδή είναι, γιατί να είναι. Όχι, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης το πέφτω. Γιατί είναι αντιδημοκρατικό, λέει, για την απεργία να μην αποφασίζει το 50-1 και να αποφασίζει μόνο το ΔΣ. Αυτό γράφει. Γιατί με την ίδια ακριβώς λογική τότε θα έπρεπε να απαντήσει κανείς στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη οποιοδήποτε ζήτημα έπρεπε να λύσει η κυβέρνηση να κάνει ένα δημοψήφισμα. Και να ακολουθούσε αυτό το δημοψήφισμα ακριβώς με βάση αυτό που έχει αποφασίσει ο λαός που ψήφισε. Δεν μπορεί να δουλέψει έτσι με αυτόν τον τρόπο όμως μια κυβέρνηση, μια χώρα, ούτε ένα σωματείο. Και ο στόχος λοιπόν όλης αυτής της διαδικασίας ποιος είναι? Είναι να μπουν νέα προβλήματα, να μπουν νέες δυσκολίες. Γιατί εμείς δεν λέμε να μην γίνονται συνελεύσεις σε σωματεία. Αντιθέτως, λέμε να γίνονται συνελεύσεις, να γίνεται ζωντανός διάλογος, να γίνεται αντιπαράθεση, να γίνεται ζήμωση. Με ποιο στόχο? Με στόχο να γίνει κατανόητο ποιος είναι ο αντίπαλος και ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό το οποίο θέλει τώρα να προχωρήσει η κυβέρνηση με τον καινούριο συνδικαλιστικό νόμο είναι αφενός να βάλει νέα προσκόμματα, νέα εμπόδια στο να μην μπορούν να γίνουν απεργίες, δηλαδή όλο το αντεργατικό πλαίσιο το οποίο έχει έρθει και το οποίο θα κλιμακωθεί την επόμενη περίοδο, είτε πριν είτε μετά από τις πιθανές εκλογές μπορεί να κάνει μια δημοκρατία το επόμενο διάστημα. Και αυτό είναι μια παράμετρος. Όλο αυτό το πλαίσιο να μπορεί να περάσει λάδι χωρίς να μπορεί να σηκώσει κεφάλι το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτός είναι ο στόχος. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, πλανάται πλάνη νύκτρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι όλη η μεθόδευση κυβερνητική γίνεται για να μην μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα να βγει στον δρόμο, να μην μπορεί να διοργανώσει έστω το στοιχειώδες με μια απεργία να πιέσει για καλύτερους μισθούς, καλύτερα μεροκάματα, καλύτερους όρους εργασίας. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Όποιος πιστεύει πραγματικά ότι μια ηλεκτρονικοποίηση, δηλαδή ένα απόλυτο ηλεκτρονικό χαφιέδισμα του τι έχει ψηφίσει, του ποιος και ακριβώς τι έχει ψηφίσει σε μια απεργία, γιατί περί αυτού πρόκειται. Σκεφτείτε ότι μια ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως αυτή που μας λένε τώρα είναι μια ψηφοφορία στην οποία τελικά αυτός που έχει το σωματείο. Στην περίπτωση που το σωματείο είναι εργοδοτικό και είναι πολλά εργοδοτικά. Είτε ακόμα αυτός που θα κλέψει τα δεδομένα, ξέρει τι έχει ψήφισε ο καθένας ξεχωριστός εργαζόμενος. Τι θα ψήφιζε ένας εργαζόμενος τότε, ο οποίος αν ψηφίσει για απεργία την επόμενη μέρα θα απολυθεί. Τι ακριβώς θα ψήφιζε, να απεργήσει. Με ποιο τρόπο θα γινόταν μια πραγματική ζήμωση πολιτική για να εξηγηθεί και να καταλάβει ο εργαζόμενος ότι αν δεν παλέψει τώρα για τα δικαιώματα θα χάσει πολλαπλάσια την επόμενη μέρα. Όποιος λοιπόν λέει, όποιος πραγματικά θέλει το εργατικό κίνημα να βγει στον δρόμο, να συγκρουστεί και να αντιμετωπίσει την εργοδοτική λέλαπα και την αντιλαϊκή λέλαπα που έρχεται, πρέπει να στέκεται απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, συγγνώμη, μια κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Νοδού που λέει ότι τα πάντα πρέπει να σταματήσουν οποιαδήποτε. Να επικρατήσει η υγιή νεκροταφείο για να έρθει ανάπτυξη. Δεν θέλει εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Άρα όλα αυτά που μας λένε για δημοκρατία είναι, αν θέλετε, ένα παραπέτασμα καπνού για να μπορέσουν να μας πείσουν να υλοποιήσουν αυτό το αντιλαϊκό οπλοστάσιο και το αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν σχεδιάσει. Αλλά δεν θα τους περάσει, γιατί το εργατικό κίνημα έχει κερδίσει το δικαίωμα στην απεργία, το έχει κερδίσει το δικαίωμα στην απεργία σε πολύ σκληρότερες συνθήκες και δεν πρόκειται το εργατικό κίνημα να συγγύσει ό,τι και να κάνουν. Κύριε Λιόνι, στο ένα λεπτό που έχει απομείνει, γιατί έχετε μια πολύ καλή ροή λόγου και πραγματικά είναι ενδιαφέροντα αυτά που είπατε, θέλω να μείνω λίγο στο θέμα το προσφυγικό. Βλέπουμε ότι οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, όπως και ο Άδωνης Γεωργιάς και ο Βορύδης, ουσιαστικά δεν μιλούν πλέον για προσφυγικό, αλλά για μεταναστευτικό. Άρα λένε ότι πρέπει να αλλάξει και η στάση μας και να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα. Ποια είναι η θέση του κόμματος σας? Κοιτάξτε, καταρχάς είναι λίγο αστεία η διαφοροποίηση και είναι μια τεχνική διαφοροποίηση η οποία προσπαθεί υποτίθεται να λύσει ένα πρόβλημα δια της αποφυγής του για να αποφύγει να θίξει τον πυρήνα του προβλήματος. Και ο πυρήνας του προβλήματος, γιατί είτε τους πούμε τους ανθρώπους μετανάστες είτε τους πούμε πρόσφυγες, το πρόβλημα είναι γιατί φεύγουν από εκεί που φεύγουν και φεύγουν επειδή υπάρχουν πόλεμοι, στους οποίους παίζουμε εμείς ενεργό ρόλο. Και δείτε τώρα τη νέα συμφωνία που έρχεται της κυβέρνησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πώς θα επιδράσει
είναι σε ολόκληρη την περιοχή και πώς θα επιδράσει και στις προσφυγικές ροές. Φεύγουν επειδή υπάρχει οικονομικός καταναγκασμός, φεύγουν επειδή δεν μπορούν να ζήσουν με έναν αξιοπρεπή τρόπο στην πατρίδα τους. Άμα λοιπόν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, δεν αντιμετωπίσουμε τις αιτίες του προβλήματος, θα κάνουμε μια τρύπα στο νερό, όπως και να πούμε το ζήτημα. Τώρα, το ότι προσπαθούν να πούν ότι δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες για να επικαλεστούν μια διαφορετική τεχνική συνθήκη, αν θέλετε, τι δείχνει? Δείχνει ότι ο πραγματικός σχεδιασμός φυσικά δεν είναι να αντιμετωπίσουν τις αιτίες του προβλήματος, αλλά να μπορούσαν με έναν τρόπο να πούν ότι τη διαχειρίζονται. Δεν θα τους περάσει ούτε αυτό, αν θέλετε, δεν θα το επιτρέψουμε να περάσει ούτε αυτό. Και η μεγάλη κινητοποίηση που θα κάνουμε ως ΚΚΕ μεθαύριο, το Σαββάτο, ακριβώς αντιδρώντας στη νέα συμφωνία που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με το ΝΑΤΟ, υλοποιώντας και προωθώντας τη γραμμή που έχει φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια συμφωνία η οποία θα επιτείνει αυτό το πρόβλημα, είναι και αυτή ένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Τι κινητοποίηση κάνετε, για απλά ενημερώστε μας έτσι, γιατί δεν το γνωρίζω. Το Σαββάτο γίνεται μια κινητοποίηση κόντρα στη νέα συμφωνία που προωθεί η κυβέρνηση με τις ΗΠΑ στα πλαίσια της επίσκεψης του Υπουργού των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μια κινητοποίηση απέναντι στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Και καλούμε όλους τους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για να λυθεί και το ζήτημα αυτό, να συναγωνιστούν και να συνδράμουν μαζί μας, να κατεβούν στον δρόμο μαζί μας, ακριβώς απαντώντας και απαιτώντας να μην προχωρήσει αυτή η επέσχυτη συμφωνία. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γρηγόρη Λιώνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.